Πεις. Είσαι ο πιο σεξι για τη φετινή χρονιά παππούς στη δικιά μας χώρα. Εσύ αισθάνεσαι. Δεν ξέρω να διάξω. Πες μου, εσύ αισθάνεσαι παππούς. Να χαρά σου. Αισθάνεσαι παππούς, αλλά ο άλλος ο παππούς. Χαίρομαι που έγινα παππούς τόσο νωρίς. Να ρωτήσω κάτι. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μπορεί πολλές φορές να γελάμε και να λέμε, καλά, εγώ έχω διαδρομή. Ποτέ δεν ξέρεις. Του καθενός παιδιού τη διαδρομή, το πότε θα είναι η στιγμή του, ποτέ ακριβώς. Δεν το ξέρεις. Εσύ κοίταξε. Μόνος σου λες, κάνει τα σχέδιά σου. Το πότε θα κάνεις παιδί, εσύ είναι κάτι που το ελέγχεις. Δύο πράγματα δεν ελέγχεις. Το πότε θα γεννηθείς, εσύ, σε γεννήσανε, και το πότε θα γίνεις παππούς. Γιατί δεν είναι από το δικό σου χέρι, είναι από των παιδιών σου. Και εντωμεταξύ, επειδή τα παιδιά μας, σε όποια ηλικία και να είναι, και σένα, η κόρη σου μικρή είναι εδώ που τα λέμε, αλλά θέλω να πω ότι και πιο μεγάλη να ήταν τα παιδάκια μας είναι όπως και για τους γονείς μας παιδάκια. Έτσι είμαστε. Είναι, ναι. Δεν φτάνεις μέχρι εκεί. Όχι. Με τίποτα. Όχι, όχι. Γι' αυτό περνάνε τα χρόνια από το παιδί σου χωρίς να κάνει παιδί και ακούς πολύ αργά κάποιος να παραπονιέται. Ένα εγγονάκι ήθελα, ένα εγγονάκι, αφού όταν πια ας πούμε, η κόρη του δεν μπορεί να κάνει. Τότε το ακούς. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ωραία, Θοδωρή. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Είναι συγκλονιστική η εμπειρία αυτή. Είναι. Είναι και έχω να πω γιατί. Γιατί το παιδί που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι του παιδιού σου το παιδί, δύο φορές παιδί σου. Έτσι λέγονται. Έτσι ναι. Λέγεται όμως. Είναι δικό σου το παιδί. Αυτό είναι το πιο αστείο. Δεν το θεωρείς ότι είναι του παιδιού σου. Το κρατάς αγκαλιά και λες, αυτό είναι δικό μου. Γιατί δεν έχεις συνειδητοποιήσει το παιδί σου μεγάλωσε, γιατί εσύ έχεις μείνει ακόμα σε αυτήν τη χρονική στιγμή που ακόμα είσαι σε αυτή τη φάση. Οπότε από τη στιγμή που το παίρνεις αγκαλιά. Καλέ, ναι, έχω φίλους που τώρα χώρισαν από τον πρώτο γάμο, κάναν το δεύτερο και τώρα στην ηλικία μου κάνουν το πρώτο τους παιδί. Δεν είναι όμως γι' αυτό. Έχει να κάνει με το οικείο του πράγματος, με τη συγγένεια. Είναι τόσο βαθιά η συγγένεια του εγγονού που το θεωρείς ότι είναι δικό σου. Και βέβαια έχεις τη χαρά γιατί δεν έχεις την ευθύνη του, έτσι. Είναι... Αισθανόμαστε ποτέ. Θέλω να με δω κι εγώ, γιατί πραγματικά κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει η δικιά του ώρα να γίνει παππούς ή γιαγιά, αλλά καμιά φορά όταν έτσι ζω τέτοιες καταστάσεις γύρω μου, το σκέφτομαι και λέω, θα έχει πλάκα ρε εγώ τώρα έτσι όπως μιλάμε σε... Ποτέ δεν ξέρει σε 10, 12, 15 ο μεγάλος ο γιος πόσο είναι. 17 τα κλείνει τώρα σε λίγες μέρες. Εντάξει, είναι πολύ ακραίο. Ρε, δεν είπαμε αύριο, αλλά λες να σου πω κάτι. Γιατί εγώ με ρωτάς αν σε 15 χρόνια θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα πω. Αχ, ναι, ήταν πολύ αναμενόμενο να γίνω γιαγιά. Θέλω να πω και αυτό. Θέλει μια διαδρομή στον εγκεφαλό. Βέβαια. Το πιο ωραίο είναι να ευνηδιάζεσαι βασικά. Σ' αρέσει. Ναι, εμένα μ' αρέσει. Πιστεύει. Μένα μ' αρέσει ότι η κόρη μου ξαφνικά μου έστειλε ένα μήνυμα πέρσι πρωί-πρωί που έχω σηκωθεί για να πάω στο γύρισμα. Και βλέπω, λέω, τι θέλει το παιδί και ανοίγω και λέει, νομίζω ότι είμαι έγκυος. Αχ, κάνω πες μου τι ένιωσες εκείνη την ώρα. Yes! Εγώ θα το έκανα αυτό. Αλλά φοβόμουν, έτσι να μαθαίνουμε λίγο, γιατί δεν ήξερα το σχεδιασμό. Αλλά για να μου το στέλνει το μήνυμα και να μου δίνει λογαριασμό, σημαίνει ότι κατά νου έχει κάτι το καλύτερο. Γίνεται, ναι. Έχει το καλύτερο, αλλιώς δεν θα με ενημέρωνε. Αν είχε κατά νου να κάνει κάτι άλλο. Και χάρηκα και είπα κατευθείαν απάντησα, λέω, θέλω να γίνω παππούς. Πιστεύεις ότι όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε λόγω της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας, έχουμε δώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μας, που σίγουρα κάτι έχουμε κλέψει και από τα παιδιά μας, βέβαια. Μέσα στο επάγγελμά μας εννοώ, αυτό για μας είναι σαν να κερδίζουμε χαμένο χρόνο σε ένα κομμάτι που μπορεί να θέλαμε περισσότερο χρόνο. Όταν ένα παιδί είναι μωρό, εννοώ. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ποτέ ότι έχω χάσει χρόνο εν τέλει. Γιατί γυρνώντας πίσω και κοιτάω τι έχω κάνει, δεν είναι θέμα χάσιμο. Χάσιμο χρόνου, ξέρεις πότε το θεωρώ. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα σκεφτόμουν λάθος. Όταν η σκέψη μου άλλαξε σε κάτι συγκεκριμένο, τότε αισθάνθηκα ότι ξαναρχίζει ο χρόνος σωστά. Όταν είσαι εγκλωβισμένος σε λάθος αντιλήψεις, σε λάθος πράγματα για ένα μεγάλο διάστημα, αυτό είναι χαμένος χρόνος. Αυτό θεωρώ. Είναι η μετανόηση που λένε. Το ξανασκέφτηκα, κατάλαβες. Και την ώρα που πιάνεις ένα μωρό, συγυρνάει ο χρόνος πίσω την εποχή που πιάνεις το δικό σου μωρό. Είναι σαν να μην έχει περάσει ημέρα. Δηλαδή η αίσθηση, γιατί αυτοί που πρωτοαποκτούν μωρό, πάντα μιλάω για τα αγόρια. Ναι, παθαίνουν πανικό. Εμείς πρώτη μας φορά, αλλά δεν το νιώθουμε αυτό το πανικό. Κάπως μας κάθεται πιο εύκολα όλο αυτό που πάμε να ανακαλύψουμε. Τα αγόρια, παύλα άντρες όμως, αυτό το πρώτο τους μωρό, είναι λίγο και τι το κάνω και το πιάνω και πώς. Δηλαδή είναι ένα λίγο μωρό, το συνηθίζεις πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε με την κόρη Συγνώμη, μου. Συγγνώμη, εδώ είσαι εσύ. Ναι, εδώ είμαι 26 χρονών και η κόρη μου είναι 6 μηνών. Από τότε μέσα προχνεύει. Το μικροέκανες το μωρό σου κι εσύ. Ναι.
Γι' αυτό ήρθε και έκατσε και μικρή η κόρη μου και μικρό εγώ, γι' αυτό έγινα τόσο μικρό. Καλή, είσαι πολύ πιτσιρίκο. Εδώ το λες πως με σπρώχνει που τη φυλάω. Δεν ήθελε από τα γένεια, δεν ξέρω από τι. Αφού ακόμα ακμή έχω, δεν βλέπεις. Πώς δεν βλέπω, αυτό ναι. Σου λέω, μικρός, πολύ μικρός. Εγώ νόμιζα, σκέψου ότι το είχα λίγο στο μυαλό μου, ότι την κόρη σου, η κόρη σου γεννήθηκε ίσως 2-3 χρόνια πριν το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» ήταν 11. Δεν είναι 20 χρόνια το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Είναι 18 χρόνια πριν. Ωραία, έτσι σε είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, σε έβλεπα που έπαιζες με τη Δήμητρα, ότι εγώ πότε θα γίνω μάνα. Ναι. Και επειδή είσαι και τεκνόφατσα, τι να κάνουμε τώρα. Σε υπολόγιζα ότι πρέπει να έχεις ένα παιδάκι γύρω στα 4-5. Ναι, αλλά δεν έχω. Έχω 28. Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Με το που το πήρα το μωρό αγκαλιά, αμέσως θυμήθηκα, γιατί είναι χτες και αυτό, αμέσως θυμήθηκα και μάλιστα, ήθελα να, πούμε, να το ταΐσω και να βάλω, να ρίξω να εδώ. Να δεις ότι δεν καίει το γάλα πολύ. Πια έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Στα μπιμπέρο έχει μέσα ένα καλαμάκι το οποίο παίρνει τον αέρα για να μην ρεύονται και να μην έχουν κολικούς. Έχεις γίνει εξπέρ πολύ γρήγορα. Τώρα τα είδα. Εγώ τα παλιά κόλπα δηλαδή που ήξερα ήταν το παιδί με κολικούς, κατάλαβες, εμπειρικά τη θερμοκρασία. Αλλά και τώρα θα περνάνε κάποια παιδάκια, όχι όλα. Περνάνε κάποιες ενοχλησούλες λίγο για τον πρώτο μήνα. Δεν είναι κάτι τρομακτικός. Ναι. Είναι κάτι που συμβαίνει στα παιδιά. Απλά το έχουν ελαττώσει πάρα πολύ με αυτές τις πατέντες που έχουν βρει. Και επίσης, αυτό που διαπίστωσε είναι και η κόρη μου και ο γαμπρός μου, ας πούμε, έχουν, πώς το λένε, ο φίλος, ο σύντροφός της δηλαδή, εγώ γαμπρό μου θα το λέω, πώς θα τον πω. Πώς θα το πεις, παιδί μου, ναι. Έχουν γίνει εξπέρ, πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα από ότι ναι, εσύ, ναι, στην πρώτη εβδομάδα. Με τη μαμά της τότε. Είναι το ίντερνετ. Είναι το ίντερνετ που ξέραν από την κοίηση σε αυτή την εβδομάδα τι χαρακτηριστικά έχει με στην κοιλιά το μωρό. Πολύ διαβασμένοι, πάρα πολύ και έχουν γίνει παιδίατροι. Θοδωρή, πού μοιάζει αυτό το μωρό? Αυτό το μωρό έχει πάρει το αυτή το δικό μου. Θα σου πω, το μόνο σίγουρο που έχει αυτό το παιδί είναι ότι έχει πάρει το αριστερό μου αυτή. Το αριστερό. Το αριστερό μου αυτή. Το οποίο το ξεχωρίζει από το δεξί. Το ξεχωρίζω γιατί εγώ πήγα και το έφτιαξα. Πετούσε. Αν μην κοιτάξει. Όχι. Με τελένιση. Βάλε στο YouTube να δει παλιά σειρά, θα το δει πιο πεταχτό αυτό το αυτή. Το έφτιαξα κάποια στιγμή. Αν δηλαδή. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Παρότι σε εσά τα αγόρια, επειδή είναι κοντά τα μαλλιά σα, εννοείται ότι όλα τα χαρακτηριστικά σε ένα πρόσωπο τα βλέπω. Αλλά γελάσαμε όλοι, γιατί όταν γεννήθηκε το μωρό και το είδαμε, είπαμε ότι πήρε το αυτή του παππού. Έχουν πλάκα όλα αυτά. Λοιπόν, κάπου διάβαζα να έχεις πει, μάλλον στο Downtown, γιατί δεν θέλω να αδικήσω και τον δημοσιογράφο, ότι την ευτυχία κανείς τη βρίσκει μετά τα 50. Και επειδή θέλω λίγο έτσι να κάνουμε και ορισμένες τέτοιου είδους κουβεντούλες, με ενδιαφέρουν αυτά, πάντα με ενδιαφέραν. Πες μου, τι ακριβώς σε οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα? Μήπως εσύ έκανες τον κύκλο σου και προχώρησες ή άλλαξες τον τρόπο που σκεφτόσουν εκεί κοντά και το έχεις φέρει έτσι στο μυαλό σου? Θα με αφήσεις να προβλέψω. Όταν θα φτάσεις στα 50 κι εσύ. Κάτσε, καλά. Εγώ πριν από λίγες μέρες. Ήμουν ευγενικός, εγώ το ξέρα, αλλά το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν το κρύβω. Άμα το κρύβα, θα σου λέγα. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, λοιπόν, θα τα πω μετά. Αυτό καταρχάς από πρώτο χέρι θα μπορούσε να μιλάς κι εσύ, γιατί είσαι ευτυχισμένη, δεν μπορεί να μην είσαι. Και ένας από τους λόγους που είσαι, αυτή τη δουλειά πόσα χρόνια την κάνεις? Όλη μου τη ζωή, ξέρω εγώ, 28. Ναι, λοιπόν. Λογοδοτείς πια πουθενά για το πώς είσαι και για το. Θυμάσαι τα πρώτα χρόνια που καθόσουν και έβλεπες μαγνητοσκοπημένη και έλεγες «Αχ, δεν είναι ωραίο έτσι πως χαμογελάω. Ναι. Αχ, πως κάθομαι έτσι καλέ. Αχ, τα μαλλιά μου πρέπει να τους πω να τα κάνω». Τώρα σε νοιάζει τίποτα από όλα αυτά? Όχι. Τώρα λες «Φτιάξτε με» και βγαίνεις. Όπως τα λες. Λοιπόν, εγώ με τον ίδιο τρόπο είμαι έτσι στην υποκριτική. Πια δεν λογοδοτώ. Δηλαδή τα συστήματα αναφοράς που είχα. Ότι έλεγα, αν με έβλεπε ρε παιδί μου ο Βουτσινάς τώρα να παίζω, αν με έβλεπε ο Φασουλής, αν με έβλεπε ξέρω εγώ ο ένας, αν με έβλεπε ο Βολανάκης, αν με έβλεπε. Κάποια στιγμή αρχίζεις και αποδέχεσαι ότι αυτός είμαι, αυτό παράγω, όσο περισσότερο μέσα μπαίνω με την ψυχή μου, είναι η καλύτερη μου. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή να το κάνω κάπως για να αρέσει σε κάποιον. Το κάνεις όπως αρέσει εσένα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το επαγγελματικό κομμάτι. Γιατί λοιπόν, δεν αυτό είναι το επαγγελματικό. Αυτό είναι το επαγγελματικό. Το ίδιο συμβαίνει και στην προσωπική ζωή. Γιατί έτσι λες? Έτσι, καλά τα λες. Ναι. Έχεις σκεφτεί και εσύ πολλές φορές. Ακούω άλλους που λένε «Αχ, να ξαναήμουν 15 χρόνια νεότερος». Πω, δεν θέλω εγώ προσωπικά να γυρίσω πίσω το χρόνο καθόλου. Αλλά δεν θες τώρα να μείνεις έτσι όπως είσαι 30 χρόνια. Εννοείται. Αυτό. Το κόλπο αυτό. Γιατί σκεφτόμαστε τα ίδια. Είναι θέμα ηλικίας ή θέμα και διαδρομής. Και ανάλογης πορείας. Mm. Ναι, λόγω αυτού. Αν σου πω κάτι, είμαστε ευνοημένοι. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εγώ δηλαδή από
μικρός μέχρι τώρα. Τι ηλικία και να είναι, και εσένα η κόρη σου μικρή είναι εδώ που τα λέμε, αλλά θέλω να πω ότι και πιο μεγάλη να ήταν τα παιδάκια μας είναι όπως και για τους γονείς μας παιδάκια. Έτσι είμαστε. Είναι, ναι. Δεν φτάνεις μέχρι εκεί. Όχι. Με τίποτα. Όχι, όχι. Γι' αυτό περνάνε τα χρόνια από το παιδί σου χωρίς να κάνει παιδί και ακούς πολύ αργά κάποιος να παραπονιέται. Ένα εγγονάκι ήθελα, ένα εγγονάκι, αφού όταν πια ας πούμε, η κόρη του δεν μπορεί να κάνει. Τότε τα ακούς. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ωραία, Θοδωρή. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Είναι συγκλονιστική η εμπειρία αυτή. Είναι. Είναι και έχω να πω γιατί. Γιατί το παιδί που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι του παιδιού σου το παιδί, δύο φορές παιδί σου. Έτσι λέγονται, έτσι ναι. Λέγεται όμως. Είναι δικό σου το παιδί. Αυτό είναι το πιο αστείο. Δεν το θεωρείς ότι είναι του παιδιού σου, το κρατάς αγκαλιά και λες αυτό είναι δικό μου. Γιατί δεν έχεις συνειδητοποιήσει το παιδί σου μεγάλωσε, γιατί εσύ έχεις μείνει ακόμα σε αυτήν τη χρονική στιγμή που ακόμα είσαι σε αυτή τη φάση. Οπότε από τη στιγμή που το παίρνεις αγκαλιά. Καλέ, ναι, έχω φίλους που τώρα χώρισαν από τον πρώτο γάμο, κάναν το δεύτερο και τώρα στην ηλικία μου κάνουν το πρώτο τους παιδί. Δεν είναι όμως γι' αυτό. Έχει να κάνει με το οικείο του πράγματος, με τη συγγένεια. Είναι τόσο βαθιά η συγγένεια του εγγονού που το θεωρείς ότι είναι δικό σου. Και βέβαια έχεις τη χαρά γιατί δεν έχεις την ευθύνη του, έτσι. Είναι... Αισθανόμαστε ποτέ. Θέλω να με δω κι εγώ, γιατί πραγματικά κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει η δικιά του ώρα να γίνει παππούς ή γιαγιά, αλλά καμιά φορά όταν έτσι ζω τέτοιες καταστάσεις γύρω μου, το σκέφτομαι και λέω, θα έχει πλάκα ρε, εγώ τώρα έτσι όπως μιλάμε σε... Ποτέ δεν ξέρει σε 10, 12, 15 χρόνια. Ο μεγάλος ο γιος πόσο είναι. 17 τα κλείνει τώρα σε λίγες μέρες. Εντάξει, είναι πολύ ακραίο. Ρε, δεν είπαμε αύριο, αλλά λες να σου πω κάτι. Γιατί εγώ με ρωτάς αν σε 15 χρόνια θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα πω. Αχ, ναι, ήταν πολύ αναμενόμενο να γίνω γιαγιά. Θέλω να πω και αυτό. Θέλει μια διαδρομή στον εγκεφαλό. Βέβαια. Το πιο ωραίο είναι να εφηνιδιάζεσαι βασικά. Σ' αρέσει. Ναι, εμένα μου αρέσει. Πιστεύει. Μένα μου αρέσει ότι η κόρη μου ξαφνικά μου έστειλε ένα μήνυμα πέρσι πρωί-πρωί που έχω σηκωθεί για να πάω στο γύρισμα. Και βλέπω λέω τι θέλει το παιδί και ανοίγω και λέει νομίζω ότι είμαι έγκυος. Αχ, πες μου τι ένιωσες εκείνη την ώρα. Yes! Εγώ θα το έκανα αυτό. Αλλά φοβόμουν, γιατί δεν ήξερα το σχεδιασμό. Αλλά για να μου το στέλνει το μήνυμα και να μου δίνει λογαριασμό σημαίνει ότι κατά νου έχει το καλύτερο. Ναι. Έχει το καλύτερο, αλλιώς δεν θα με ενημέρωνε. Αν είχε κατά νου να κάνει κάτι άλλο. Και χάρηκα και είπα κατευθείαν απάντησα, λέω, θέλω να γίνω παππούς. Πιστεύεις ότι όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε λόγω της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας, έχουμε δώσει πολύ χρόνο από τη ζωή μας, που σίγουρα κάτι έχουμε κλέψει και από τα παιδιά μας. Βέβαια. Μέσα στο επάγγελμά μας εννοώ. Αυτό για μας είναι σαν να κερδίζουμε χαμένο χρόνο σε ένα κομμάτι που μπορεί να θέλαμε περισσότερο χρόνο. Όταν ένα παιδί είναι μωρό, εννοώ. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ποτέ ότι έχω χάσει χρόνο εν τέλει. Γιατί γυρνώντας πίσω και κοιτάω τι έχω κάνει, δεν είναι θέμα χασίματος. Χάσιμο χρόνο, ξέρεις πότε το θεωρώ. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα σκεφτόμουν λάθος. Όταν η σκέψη μου άλλαξε σε κάτι συγκεκριμένο, τότε αισθάνθηκα ότι ξαναρχίζει ο χρόνος σωστά. Όταν είσαι εγκλωβισμένος σε λάθος αντιλήψεις, σε λάθος πράγματα για ένα μεγάλο διάστημα, αυτό είναι χαμένος χρόνος. Αυτό θεωρώ. Είναι η μετανόηση που λένε. Το ξανασκέφτηκα, κατάλαβες. Και την ώρα που πιάνεις ένα μωρό, σε γυρνάει ο χρόνος πίσω την εποχή που πιάνεις το δικό σου μωρό. Είναι σαν να μην έχει περάσει η μέρα. Δηλαδή η αίσθηση, γιατί αυτοί που πρωτοαποκτούν μωρό, πάντα μιλάω για τα αγόρια. Ναι, παθαίνουν πανικό. Εμείς πρώτη μας φορά, αλλά δεν το νιώθουμε αυτό το πανικό. Κάπως μας κάθεται πιο εύκολα όλο αυτό που πάμε να ανακαλύψουμε. Τα αγόρια παύλα άντρες όμως, αυτό το πρώτο τους μωρό, είναι λίγο και τι το κάνω και το πιάνω και πώς. Δηλαδή είναι ένα μωρό, το συνηθίζεις πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε με την κόρη μου. Συγγνώμη, εδώ είσαι εσύ. Ναι, εδώ είμαι 26 χρονών και η κόρη μου είναι 6 μηνών. Από τότε μέσα πρόκειται. Το μικροέκανες το μωρό σου κι εσύ. Ναι. Γι' αυτό ήρθε και έκατσε και μικρή η κόρη μου και μικρός εγώ, γι' αυτό έγινα τόσο μικρός. Καλή, είσαι πολύ πιτσιρίκος. Εδώ το λες πως με σπρώχνει που τη φυλάω. Δεν ήθελε από τα γένια, δεν ξέρω από τι. Αφού ακόμα ακμή έχω, δεν βλέπεις. Πώς δεν βλέπω, αυτό σου λέω, μικρός, πολύ μικρός. Εγώ νόμιζα, σκέψω ότι το είχα λίγο στο μυαλό μου, ότι η κόρη σου γεννήθηκε ίσως 2-3 χρόνια πριν το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» ήταν 11. Δεν είναι 20 χρόνια του «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Είναι 18 χρόνια πριν. Ωραία, έτσι σε είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, σε έβλεπα που έπαιζες με τη Δήμητρα, το εγώ πότε θα γίνω μάνα. Ναι. Και επειδή είσαι και τεκνόφατσα, τι να κάνουμε τώρα. Σε υπολόγιζα ότι πρέπει να έχεις ένα παιδάκι γύρω στα 4-5. Ναι, αλλά δεν έχω. Έχω 28. Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Με το που το πήρα το μωρό αγκαλιά,
Αμέσως θυμήθηκα, γιατί είναι χτες και αυτό, αμέσως θυμήθηκα και μάλιστα ήθελα να, πούμε, να το ταΐσω και να βάλω, να ρίξω να εδώ. Να δεις ότι δεν καίει το γάλα πολύ. Πια έτσι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Στα μπιμπέρο έχει μέσα ένα καλαμάκι το οποίο παίρνει τον αέρα για να μην ρεύονται και να μην έχουν κολικούς. Έχει γίνει εξπέρ πολύ γρήγορα. Τώρα τα είδα. Εγώ τα παλιά κόλπα δηλαδή που ήξερα ήταν το παιδί με κολικούς, κατάλαβες, εμπειρικά αλλά τη και θερμοκρασία. Τώρα θα περνάνε κάποια παιδάκια, όχι όλα. Περνάνε κάποιες ενοχλησούλες λίγο για τον πρώτο μήνα. Δεν είναι κάτι τρομερό, ναι. Όμως. Είναι κάτι που συμβαίνει στα παιδιά. Απλά το έχουν ελαττώσει πάρα πολύ με αυτές τις πατέντες που έχουν βρει. Και επίσης, αυτό που διαπίστωσε είναι και η κόρη μου και ο γαμπρός μου, ας πούμε, έχουν. Πώς το λένε, ο φίλος, ο σύντροφός της δηλαδή. Εγώ γαμπρό μου θα το λέω. Πώς θα τον πω. Πώς θα το πεις, παιδί μου, ναι. Έχουν γίνει εξπέρ. Πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα από ό,τι. Ναι, ναι, στην πρώτη εβδομάδα. Με τη μαμά της τότε. Είναι το ίντερνετ. Είναι το ίντερνετ που ξέραν από την κοίηση σε αυτή την εβδομάδα τι χαρακτηριστικά έχει με στην κοιλιά το μωρό. Πολύ διαβασμένοι, πάρα πολύ και έχουν γίνει παιδίατροι. Θοδωρή, πού μοιάζει αυτό το μωρό? Αυτό το μωρό έχει πάρει το αυτή μέχρι το δικό στιγμής. Μου. Θα σου πω, το μόνο σίγουρο που έχει αυτό το παιδί είναι ότι έχει πάρει το αριστερό μου αυτή. Το αριστερό. Το αριστερό μου αυτή. Το οποίο το ξεχωρίζει από το δεξί. Το ξεχωρίζω γιατί εγώ πήγα και το έφτιαξα. Πετούσε. Δεν μου αν μην κοιτάξει. Όχι. Με τελένη σήμερα. Βάλε στο YouTube να δει παλιά σειρά, θα το δει πιο πεταχτό αυτό το αυτή. Το έφτιαξα κάποια στιγμή. Αν δηλαδή. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Παρότι σε εσά τα αγόρια, επειδή είναι κοντά τα μαλλιά σα, εννοείται ότι όλα τα χαρακτηριστικά σε ένα πρόσωπο τα βλέπω. Αλλά γελάσαμε όλοι γιατί όταν γεννήθηκε το μωρό και το είδαμε, είπαμε ότι πήρε το αυτή του παππού. Έχουν πλάκα όλα αυτά. Λοιπόν, κάπου διάβαζα να έχεις πει, μάλλον στο Downtown, γιατί δεν θέλω να αδικήσω και τον δημοσιογράφο, ότι την ευτυχία κανείς τη βρίσκει μετά τα 50. Και επειδή θέλω λίγο έτσι να κάνουμε και ορισμένες τέτοιου είδους κουβεντούλες, με ενδιαφέρουν αυτά, πάντα με ενδιαφέρουν. Πες μου, τι ακριβώς σε οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα? Μήπως εσύ έκανες τον κύκλο σου και προχώρησες ή άλλαξες τον τρόπο που σκεφτόσουν εκεί κοντά και το έχεις φέρει έτσι στο μυαλό σου? Θα με αφήσει να προβλέψω. Όταν θα φτάσεις στα 50 και εσύ. Κάποια στιγμή. Εγώ πριν από λίγες μέρες. Ήμουν ευγενικός, εγώ το ήξερα, αλλά το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν το κρύβω. Άμα το κρύβα, θα σου λέγα. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, λοιπόν, θα στα πω μετά. Αυτό καταρχάς από πρώτο χέρι θα μπορούσε να μιλάς και εσύ, γιατί είσαι ευτυχισμένη, δεν μπορεί να μην είσαι. Και ένας από τους λόγους που είσαι, αυτή τη δουλειά πόσα χρόνια την κάνεις? Όλη μου τη ζωή, ξέρω εγώ, 28. Ναι, λοιπόν. Λογοδοτείς πια πουθενά για το πώς είσαι και για το. Θυμάσαι τα πρώτα χρόνια που καθόσουν και έβλεπες μαγνητοσκοπημένη και έλεγες: αχ, δεν είναι ωραίο έτσι πως χαμογελάω. Ναι. Αχ, πως κάθομαι έτσι καλέ. Αχ, τα μαλλιά μου πρέπει να τους πω να τα κάνω. Τώρα σε νοιάζει τίποτα από όλα αυτά? Όχι. Τώρα λες: φτιάξτε με και βγαίνεις. Όπως τα λες. Λοιπόν, εγώ με τον ίδιο τρόπο είμαι έτσι στην υποκριτική. Πια δεν λογοδοτώ. Δηλαδή τα συστήματα αναφοράς που είχα. Ότι έλεγα, αν με έβλεπε ρε παιδί μου ο Βουτσινάς τώρα να παίζω, αν με έβλεπε ο Φασουλής, αν με έβλεπε ξέρω εγώ ο ένας, αν με έβλεπε ο Βολανάκης, αν με έβλεπε. Κάποια στιγμή αρχίζεις και αποδέχεσαι ότι αυτός είμαι, αυτό παράγω, όσο περισσότερο μέσα μπαίνω με την ψυχή μου, είναι η καλύτερη μου. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή να το κάνω κάπως για να αρέσει σε κάποιον. Το κάνεις όπως αρέσει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το επαγγελματικό κομμάτι. Γιατί λοιπόν, δεν αυτό είναι το επαγγελματικό. Αυτό είναι το επαγγελματικό. Το ίδιο συμβαίνει και στην προσωπική ζωή. Γιατί έτσι λες? Έτσι, καλά τα λες. Ναι. Έχεις σκεφτεί και εσύ πολλές φορές. Ακούω άλλους που λένε: αχ, να ξαναήμουν 15 χρόνια νεότερος. Πω, δεν θέλω εγώ προσωπικά να γυρίσω πίσω το χρόνο καθόλου. Αλλά δεν θες τώρα να μείνεις έτσι όπως είσαι 30 χρόνια. Εννοείται. Αυτό. Το κόλπο αυτό. Γιατί σκεφτόμαστε τα ίδια? Είναι θέμα ηλικίας ή θέμα και διαδρομής? Και ανάλογης πορείας. Ναι, λόγω αυτού. Αν σου πω κάτι, είμαστε ευνοημένοι. Ναι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εγώ δηλαδή από μικρός μέχρι τώρα, κοιτώντας και βλέποντας πολύ καλύτερους ηθοποιούς από μένα που είχαν λιγότερες αναγνώρισης, λέω: αν δεν κάνω το σταυρό μου και δεν πω ότι είμαι ευνοημένος, τι. Καλό είναι να ξέρουμε και τι μας γίνεται, να μην. Τα λες πολύ καλά, πολύ σωστά, ολόσωστα θα έλεγα. Λοιπόν, με τον Θοδωρή Αθερίδη συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνυματάκια. Έχουμε ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο όπως πάντα, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπάει αυτή η εκπομπή. Εδώ είναι όλοι οι φίλοι σου ταγμένοι σε σένα. Θοδωρή μου, το γνήσιο χαμόγελο, η καρδιά μικρού παιδιού, ο πιο αξιολάτρευτος τύπος. Όλοι σ' αγαπάμε, ρε Θοδωρή, διαφημίσεις.